Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Σε αυτό το review θα δούμε 4 δεματάκια από τον Κύρπες. 3 που έχω στο τραπέζι και ένα από κάτω που είναι πιο μεγάλο και δεν χωράει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με αυτό εδώ. Λοιπόν, πριν αρχίσω όμως να σφάζω τη σακούλα, να σου πω αυτό. Ότι άμα δεις κάποια περίεργα προϊόντα εδώ μέσα, είναι επειδή μου έχουν κάνει παραγγελία φίλοι και γνωστοί. Η Κέλλη εδώ πέρα και ο Μπάμπης μου έχουν ζητήσει πράγματα και για το τρακτέρ, η Κέλλη μια τσάντα κάτι περίεργα. Οπότε μην παρεξηγείτε. Και εσύ είναι ότι έχει τα κλασικά τα πράγματα τα ιδιαίτερα που ζητάτε εσείς στους συμβούλους αγοράς. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα τι μαχαίρι είναι αυτό. Α, ωραία, εντάξει, κόβει λίγο. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει μέσα αυτή η πρώτη μας η σακούλα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, το ανοίγουμε από αυτή τη μεριά και τι γράφουμε spinning bar. Α, μάλιστα. Λοιπόν, σύμβουλος αγοράς. Ναι, ρε φίλε, είναι κάποια telemarketing προϊόντα, κάποια χαζο έτσι προϊόντα που μου ζητάτε συνέχεια και εγώ λέω να τα φέρω, να μην τα φέρω. Έτσι, στο τέλος λέω, δεν γαμάτε, φέρτα. Και πολλές φορές, παραδόξως, με εντυπωσιάζουν. Και λέω, ναι, φίλε, θα είναι ωραία φάση και όντως τα χρησιμοποιώ. Λοιπόν, οπότε τι βλέπουμε εδώ πέρα, τίποτα άλλο, το βάζουμε στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε με αυτά τα δύο τα επικά προϊόντα. Λοιπόν, αυτά ξέρω τι είναι, καθόμουν και κοίταγα το δελτίο παραγγελίας όταν με ερχόντουσαν και πάρτα. Ελπίζω να μην έχουν σπάσει. Ελπίζω να μην έχουν σπάσει. Από ό,τι έβλεπα στην περιγραφή, ήταν τα υλικά καλά, μεταλλικά, ιστορίες εκεί πέρα, κέρας, ρινόκερο και παπαριές. Αλλά γενικά όταν φέρνω κούπες, γιατί κούπα είναι το συγκεκριμένο και αυτό και αυτό, πάντα γίνεται μια στραβή. Οπότε, επειδή μου αρέσει αυτό εδώ πέρα, θα κάνω αποκαλυπτήρια διπλά. Brown made in China, ok, ερχόμαστε εδώ. Φελιζόλια αριστερά-δεξιά. Αυτό το φελιζόλο από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει φάει έναν χτύπο. Οπότε το βγάζουμε. Και πάρτο. Ναι, ρε φίλε, σε ένα κομμάτι ήρθε. Λοιπόν, ανοίγω αυτό εδώ. Κούπα κρανίο. Και όχι μόνο μία φορά, αλλά δύο. Ρε φίλε, ναι, άμα δεν έχεις ένα σετάκι, άμα πίνεις εσύ με τη γυναίκα σου, ξέρω εγώ, ή με την κοπέλα σου, ή με τον σύντροφό σου, δεν λέει. Οπότε, πάρτο. Βέβαια, τώρα που το ξανακοιτάω, ξέρεις ποια είναι η μαλακία. Ότι θα προτιμούσα να είναι το ένα από την αριστερή μεριά η λαβή και το άλλο από τη δεξιά, έτσι για να τα κάνει σετάκι. Γιατί εγώ είχα και σκοπό ότι άμα μου πήγε η γυναίκα αυτή, και πήρε πάλι, πήγαινε κρύφτα πουθενά, να τα βάζα μέσα στο σύνθετο και να ήταν το ένα έτσι, και το άλλο τώρα να ήταν η λαβή από την άλλη μεριά και να τα βάζα έτσι σαν διακοσμητικά. Οπότε ναι, stainless steel από πάνω εδώ πέρα, mug, κρατάει και πιο ζεστό το ρόφημα. Από την κάτω μεριά δεν ξέρω τι υλικό είναι, αλλά τουλάχιστον από εμφάνιση, φίλε. Κολολένε έτσι. Ναι, οκ, okay, οπότε τα αφήνω αυτά εδώ πέρα στην άκρη, πετάω και τα φελιζόλ αριστερά και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τα επόμενα προϊόντα που θα δούμε είναι αυτές εδώ πέρα οι ιδιαίτερες κλεψίδρες. Είχα φέρει στο παρελθόν κάτι έτσι ωραίες με διακοσμητικά μέσα, με ιστορίες, αλλά αυτές εδώ πέρα τις συγκεκριμένες, με αυτήν εδώ τη μορφή, έχω να τις δω ρε φίλε από το δημοτικό. Είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα που έχει μέσα κάτι σαν λάδι σαν πετρέλαιο, γιατί σίγουρα όσοι είχατε τέτοιο το είχατε σπάσει κάποια στιγμή για να δείτε πώς είναι μέσα ή το κοπανάγατε αριστερά-δεξιά. Και από ό,τι βλέπεις έχουμε αυτό εδώ πέρα το ωραίο το υγρό που έχει πάνω άλλα δύο υγρά με διαφορετικό χρώμα και αυτά σιγά σιγά λειτουργούν σαν κλεψίδρα και αρχίζει και πέφτει αργά αργά εδώ πέρα το λάδι. Και πάρτο τώρα. Έρχεται εδώ πέρα, τελειώνει η κλεψίδρα τελείως, πάει από την πάνω μεριά όλο το λάδι, το γυρνάς και τσούκου 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 κάθεται και πέφτει. Τέλειωσε από εδώ το μοβ, το χρώμα, αρχίζει και πέφτει μόνο το μπλε. Ωραία. Α, κομπλέ, ωραία, κομπλέ. Και στο τέλος κάναμε κάτι εκεί μαλακίες και γεμίζανε φουσκάλες και έπεφταν πιο γρήγορα και πιο μικρά. Οκ, okay, λοιπόν, δύο κλεψίδρες νερού. Αυτές ήταν πολύ οικονομικές και μάλιστα είναι τώρα στο clearance του Gearbest που έχει κάποιο ξεστοκάρισμα τέλος πάντων. Οπότε, ναι, μια χαρά, ωραίο διακοσμητικό να το βάλεις στο σπίτι. Μόλις γυρνάει από τη μια μεριά η κλεψίδρα, θα είναι άδειο και θα το αφήνεις μόνιμα έτσι. Οπότε, για να απασχολείς ένα παιδάκι για 5, 10, 20 λεπτά, οκ, okay, μια χαρά, αλλά για διακοσμητικό ρε φίλε, αφού ξέρεις ότι όπου και να το βάλεις, στο τέλος θα είναι το λάδι από την κάτω μεριά. Δεν θα πηγαίνεις όλη την ώρα, άκατσα να γυρίσω να φαίνεται όμορφο για να γυρνάει για 30 δευτερόλεπτα. Οπότε, το βάζω εδώ πέρα στην άκρη. Κάτσα να βάλω και τις κούπες για να δούμε το τελευταίο πράγμα της πρώτης σακούλας. Telemarketing. Spin spa, spinning spa brush, cleanse and pamper your body. Tense your shower into a spa experience. Include 5 spa attachments και σου έχει. Με sponge, αυτό το σφουγγαράκι που είναι τόσο μαλακό που δεν βγάζει τη βρώμα για κανένα λόγο. Έχει μια cleansing, όπως λέει εδώ πέρα, βούρτσα. Έχει μια βούρτσα massage. Μια micro demabrasion, τέλος πάντων εδώ πέρα που σου κάνει απολέπιση, μάλλον. Και μια pumice stone. Αυτό είναι για τη φτέρνα, είναι αυτές οι ελαφρόπετρες που και καλά σου βγάζει από κάτω τη βρωμιά. Μάλλον. Τώρα, επειδή δεν πρόκειται να πάω να κόψω το βίντεο αυτό μία ώρα το βράδυ, αύριο άμα πάω να βάλω μπαταρίες και το βάλω μέσα, θα φτιάξω ένα κομματάκι τώρα μετά από αυτό το κομμάτι που μιλάω, για να σας πω άμα δουλεύει ή άμα το πήρα τελείως χαλασμένο και να μην πάω να το αγοράσει κανένας. Οπότε πάμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, βάζουμε στην άκρη εδώ πέρα κλεψίδρες και βλακίες και λούφα και πέτρες εδώ πέρα και βλακίες και πάμε να ανοίξουμε αυτό εδώ. Εδώ μέσα έχει πραγματάκια του Μπάμπη. Και ο Μπάμπης κάθισε το μέχρι τόσο αργά γιατί ήθελε να δει αυτά τα πράγματα που είχαμε παραγγείλει για αυτόν. Βασικά για αυτόν, για το τρακτέρ του, για το αγροτικό του. Τέλος πάντων, ναι, για τον Μπάμπη. Λοιπόν, ερχόμαστε και το ανοίγουμε εδώ και βλέπουμε ένα κουτάκι και άλλο ένα κουτάκι και άλλο ένα κουτάκι και τι άλλο και κάποια πραγματάκια εδώ πέρα χύμα μικρούλια.
Λοιπόν, τέλειωσε αυτό. Έχει τίποτα άλλο μέσα. Είχε κάτι βίδες μέσα. Οκ, πρέπει να μου πήγε από ένα κουτάκι και το βάζω στην άκρη. Λοιπόν, και τι έχουμε εδώ. Έχουμε πρώτα απ' όλα αυτό. Τι είναι αυτό, αυτά είναι φωτάκια. Πού μπαίνουν αυτά τα φωτάκια, Σωτήρη, στο πλάι του αυτοκινήτου. Το επόμενο πράγμα που βλέπουμε είναι ένα κουτάκι με μια μπαταρία. Πάμε να δούμε εδώ πέρα. Άμα ήταν ΑΑ, θα με βόλευε να μπάσκετ, θα με άλλη μαλακία. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να βγάλουμε εδώ πέρα μια μπαταριούλα, μια σταλιά. Τι βάζουμε εδώ πέρα, την άκρη. Κάμα το κερατό μου. Και βλέπουμε αυτό το κουτάκι. Τι έχει αυτό το κουτάκι, πάμε να το ανοίξουμε. Βαρύ είναι, δεν είναι ελαφρύ, οπότε ερχόμαστε εδώ, το ανοίγουμε από το πλάι. Και βλέπουμε ένα διακόπτη. Και τι διακόπτη είναι αυτό, αυτό είναι ένα έξυπνο διακόπτη τη Sonoff. Διακόπτη αφή, κάτσε να το ανοίξουμε λίγο να το δει και λίγο καλύτερα. Να σου πω κάτι, πάρα πολύ γκρινιάζανε, ξέρω εγώ, για το έξυπνο σπίτι τη Xiaomi και άσωτήρι μόνο Xiaomi και πρέπει να πάρουμε άκρα και ιστορίες. Και η σερβερ τη Xiaomi είναι στην Κίνα και τι θα γίνει άμα μας μπλοκάρουν. Και εγώ θέλω να έχω μια εναλλακτική. Λες και η σερβερ εδώ πέρα τη ETD, πώς το διάλογο λέγεται εδώ πέρα που χρησιμοποιεί η Sonoff, είναι ξέρω εγώ όλοι στην Αμερική και στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, τι έχουμε εδώ πέρα, έναν διακόπτη αφή. Οπότε τι κάνουμε, βάζουμε αυτή την μπαταρία εδώ μέσα, ωραία και καλά, το συνδέουμε με το WiFi με την εφαρμογή τη Sonoff και μπορεί απομακρυσμένα να έχει έλεγχο του αυτοματισμού. Σου. Είναι ένας ασύρματος διακόπτης. Πώς είναι ο άκαρα που έχω βάλει εγώ μες στο μπάνιο, ίδια φάση. WiFi, το συνδέεις εδώ πέρα με την εφαρμογή και κάθεσαι και πες μπαλίτσα. Οκ, ωραίο σε εμφάνιση και βλέπεις εδώ πέρα ότι έχει και γυαλί στο πλάι. Θα το δούμε στο special επεισόδιο που θα φτιάχνω το έξυπνο σπίτι τη Sonoff. Και κόλλησε αυτή τη μαλακία πάνω. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που θα δούμε είναι αυτό. Και τι γράφει εδώ, μα. On. Γιατί έκανε μαλακία τον κύριο Μπεστή και είχε βάλει το αυτοκόλλητο από πάνω. Λοιπόν, 6 Technologies for Security, Low Battery Report, Automatic Status Report, Tamper Proof Report, Transmission Resistance, Anti-Fearance, Magic. Τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε κάτι που είναι για ασφάλεια λογικά, γιατί μας λέει ότι δεν μπορεί να το πειράξει κάποιος, άμα πάει να το πειράξει θα αρχίσω να βαράω και ιστορίες. Οπότε το ανοίγουμε και τι βλέπουμε εδώ πέρα, η έξυπνη παγίδα τη Sonoff. Λοιπόν, έρχεσαι εδώ πέρα, ωραία και καλά, το βγάζει. Ωραία, φίλε, είναι γκουμούτσα. Να σου πω κάτι, τώρα έχω βάλει και το φωτιστικό τώρα και δεν φαίνεται. Αυτό είναι, σοβαρά. Οκ, βλέπεις εδώ πέρα DC 12V, 23A 12V μπαταρία, επί 1, wireless door detector. Είναι εδώ η παγίδα, αλλά ρε φίλε είναι πολύ γκουμούτσα. Είναι θηρίο, έχει και εδώ πέρα τα αυτοκόλλητα, okay, για να το κολλήσω όπου θες. Αλλά είπαμε ρε φίλε, το ξεφτυλίσανε με τις διαστάσεις, τι είναι αυτό. Όχι, και να σου πω κάτι. Έχω το συναγερμό των Hosa, εντάξει. Έχει μια παγιδούλα, οκ, okay, μικρή, βασική. Έχω τους αυτοματισμούς τη Xiaomi. Όταν ανοίγει πόρτα, να ανοίγουν τα φώτα και να κάνουν διάφορα. Πάλι η παγιδούλα είναι με σταλιά. Ρε φίλε, αυτό είναι όσο είναι το μισό παράθυρο. Όχι, όχι. Αυτοματισμός, όνομα, είπαμε ωραία και καλά. Αλλά παρά είναι γκουμούτσα. Με ξέχασα να βάλω τα αυτοκόλλητα στην άκρη, γιατί αυτά είναι τα πρώτα που χάνω πάντα σε τέτοια προϊόντα. Οπότε τα βάζουμε στην άκρη. User manual, θα το κοιτάξουμε όταν είναι η ώρα να κάνουμε το αυτοματισμό. Αλλά όχι, φίλε. Ψιλοξενέρωσα. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να δούμε. Τι βλέπουμε εδώ, LED. 100% waterproof day night running light. Guide your journey, safety, home, wonderful, amazing. Τι σου γράφει εδώ, 25 Σεπτεμβρίου 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι ξέρω εγώ κάθε μέρα πρέπει να έχει ανοιχτά τα φώτα. Δεν θες όμως, ρε φίλε, να έχει τα καλά σου τα φώτα τη πορεία του αυτοκινήτου, τα LED, τα ξένων εκεί, τα φοβερά, τα καταπληκτικά ανοιχτά και να κάθεσαι να χαλάσει τη διάρκεια ζωή του τέτοιου τη λάμπα. Άσχετα μα στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται ποτέ κανένα μέτρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Οπότε τι θα κάνουμε, θα πάμε να βάλουμε στο τρακτέρ του Μπάμπι αυτά εδώ. Τα λεντάκια. Ωραία λεντάκια, φώτα πορείας, 12V τροφοδοσία, βάζεις ένα αριστερά, ένα δεξιά, σου δίνει και βασούλες. Πολύ θετικό αυτό. Μπράβο. Σου δίνει αυτό και τα έχεις μόνιμα ανοιχτά, γιατί δεν έχει κάποιο διακοπτάκι από μόνο του. Εντάξει, μπορείς να βάλεις σε ένα διακόπτη να παρεμβάλλεται και να έχεις ένα κουμπί να λες τσαφ, το πατάς και ανάβουν εδώ πέρα τα φώτα της πορείας. Αλλά όχι, φίλε, ωραία φάση. Μπορείς να αντικαταστήσεις και τα δικά σου. Δεν ξέρω τα μικρά φωτάκια, αλλά καλή φάση. Έπρεπε να έχω το τροφοδοτικό εδώ πέρα. Τέλος πάντων, θα κάνουμε ένα special επεισόδιο. Λογικά θα πάρουμε το αγροτικό του Μπάμπι και θα το κάνουμε καρνάβαλο. Γιατί και αυτά τα δύο κουτάκια έχουν πάλι τέτοια LED φωτιστικά. Οπότε θα βάλει τα μισά στο τρακτέρ, τα μισά στο αγροτικό. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί το αγροτικό είναι εδώ πέρα, το τρακτέρ είναι στο χωριό. Οπότε θα πάω να βάλουμε εδώ πέρα ό,τι λεντάκι φωτιστικό υπάρχει πάνω και άμα δεν σκάσει μπαταρία θα είμαστε μια χαρά. Οπότε φωτιστικά για το τρακτέρ του Μπάμπι. Εντάξει, κάθεται τώρα πάνω το κεφάλι μου και με κοιτάει το χάρο εδώ πέρα. Ούτε πραγματάκια μου, τι λέει αυτό, καλά, άσε να τελειώσει να το πάρω. Λοιπόν, πάμε. Κι άλλο λεντάκι. 38W του μπανιάρικο, ωραίο. Βλέπετε εδώ χοντρό καλώδιο, 12V τροφοδοσία και με τις βασούλες και με τις βιδούλες και με παξιμάδια και με ροδέλες και τα πάντα. Τι είναι αυτό, λεντομπάρα. Τι κάνει αυτή η λεντομπάρα, αγκαβώνει κόσμο. Πού θα τη βάλουμε αυτή, στο τρακτέρ μας. Οκ. Οπότε έχει δύο βάσεις, η μία θα μπει εδώ, η άλλη από την άλλη μεριά. Το κάνεις mount αυτό ή στην οροφή του αγροτικού σου, ή στην πίσω μεριά του τρακτέρ σου, ή στην καρότσα σου, άμα δεν έχεις φώτα, ξέρω εγώ. Και εγκαβώνεις κόσμο. Είναι πολύ δυνατά.
Δεν έχω το τροφοδοτικό. Τώρα να σου πω κάτι. Αυτά τώρα να σου ανοίγω εγώ τη συσκευασία και να σου λέω: α, λεντομπάρα. Πολύ δυνατή φωτεινή. Δεν έχει νόημα, ρε φίλε. Άμα δεν δει μια λεντομπάρα, ειδικά κάτι 47 ίντσες, κάτι θηρία που βγάζουν πάνω από κάτι αγροτικά που πηγαίνουν σε βουνά, σε κακοτράχαλα μέρη και κάνουν τη νύχτα μέρα, δεν θα καταλάβει. Όπως δεν θα καταλάβει και αυτό εδώ, ρε φίλε. Αυτό εντάξει δεν είναι τόσο μεγάλο, είναι 12 ίντσες, 14 ίντσες, άμα θυμάμαι καλά την περιγραφή. Και πάρτο. Αυτό το μεταξύ ήταν πολύ περισσότερα βατ και από μια άλλη λεντομπάρα, αυτό ήταν μου φαίνεται 48-36. Θα έχω link και τα πάντα στην περιγραφή και πάρτο, ρε φίλε. Μπαμπή, πού θα το βάλουμε αυτό, ρε. Κοίτα, ήρθε κατευθείαν, άλλο θα το πάρει. Κάτσε κάτω, ρε, σου πού να το πάρει. Λοιπόν, βάσεις. Φύγε. Βάσεις, εδώ πέρα αλενάκια, ιστορίες, παξιμάδια χοντρά, heavy duty. Και από τη μία και από την άλλη μεριά και πάρτο. Πάρε πρώτα απ' όλα ψύχτρα από εδώ πίσω. Εντάξει, παιδιά, είναι, μπορεί να είναι λεντάκια, μπορεί να λέμε, ξέρω εγώ, έχουν χαμηλότερη κατανάλωση από τις συμφατικές, αλλά ζεσταίνονται, εντάξει. Οπότε αυτό το πράγμα το. Όπω θηρίο είναι, ρε φίλε. Κάποια στιγμή, επειδή ήθελα να ρίξω και λίγο do it yourself μέσα στο κανάλι, αν και δεν πιάνω και πάρα πολύ τα χέρια μου, ήθελα να κάνω ένα super bright φακό εκεί πέρα 125 εκατομμύρια lumens. Και είχα βρει και τα κοιτάκια και ό,τι χρειαζόμουν από το AliExpress. Το μετάνιωσα, αλλά ρε φίλε, πολύ εύκολα με μια μπαταρία εδώ πέρα, 12 βολτ τροφοδοσία, δεν είναι κάτι τρελό. Μπορώ να βάλω και το power bank που έχω για να το jump start εδώ στο κινητό. Χαμό, θα πάω να καπώνω κόσμο. Οπότε ναι, μπορώ εδώ πέρα να κάνω ένα οποιοδήποτε do it yourself project με αυτό εδώ πέρα που έχει την ψύχτρα όλα πάνω τα αλουμίνια. Εδώ πέρα είναι όλα τα παξιμάδια μέσα και είμαι κομπλέ. Όχι φίλε. Δηλαδή το βλέπει, δύο λεντομπάρε εδώ πέρα τα λεντάκια. Θα γίνει πανικό. Έλα, πέρα παίξει. Λοιπόν, και άμα βαριέσαι πήγαινε. Σταμάτα ρε. Άμα βαριέσαι πήγαινε βρει το τροφοδοτικό, το Sky το Power. Για αυτό σου λέγα, ρε. Πήγαινε μέσα στην κούτα τη μεγάλη αυτά τα δύο καρκοδηλάκια. Λογικά εκεί μέσα είναι. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε εδώ πέρα τι άλλο θα μου. Μπαμπίζει να ενθουσιάστηκε και λέει πάμε να τα βάζουμε κόσμο. Λοιπόν, οπότε τα βάζω αυτά εδώ πέρα στην άκρη, βάζω και αυτά εδώ πέρα τα άλλα τα φωτιστικά. Ρε, να σου πω κάτι τώρα. Είναι αυτό, είναι ο λόγο που πήρα αυτό το test bench τέλο πάντων για να το βάζω εδώ πάνω. Τι είναι, τίποτα. Το βάζεις απλά να δούμε τη φωτεινότητα. Να κλείσω λίγο τα φώτα, να δούμε πόσο δυνατά φέγγει. Και πάμε να ανοίξουμε αυτήν εδώ την τσάντα όσο ψάχνει ο Μπάμπης στο τροφοδοτικό. Μπας και το κάνω έτσι λίγο πιο του μανιάρικο το unboxing. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ πέρα, έχουμε μια σακουλάρα. Λοιπόν, εδώ μέσα πρέπει να είναι η τσάντα της Κέλλης. Οπότε θέλει λίγη περισσότερη προσοχή γιατί είχε γενέθλια πριν λίγες μέρες και αυτή τη τσαντούλα θα της την κάνω δώρο. Είναι αυτό το κλασικό. Κάθομαι εγώ, κάνω δουλειά εκεί πέρα, βίντεο, ιστορίες, σχόλια, παπαριές. Σκάει τηλέφωνο. Σωτηρείται κανείς. Όχι, λέω τι θες. Είδα στο Banggood, είδα στο Gearbest, είδα στο AliExpress, είδα στο PayPal κάτι ωραίες προσφορές. Το PayPal καλά δεν πρέπει να είδε, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνεις πώς πάει. Το είδα, μου το πέταξε διαφήμιση, το θέλω. Και γενικά είναι αυτά, παιδιά. Πάρα πολλές διαφημίσεις στο Facebook που σας βγάζει κάτι άκυρα καταστήματα και σας λέει δες εδώ και παίζει το βιντεάκι το telemarketing. Είναι καθαρά τέτοιο. Είναι πράγματα που μπορείς να τα βρεις 20, 30, 40, 50 φορές φθηνότερα. Οκ. Okay? Απλά δεν ξέρουν όλοι να χρησιμοποιούν το eBay. Καλά και το eBay που λέω τώρα να χρησιμοποιούν οι περισσότεροι είναι ζόρι. Γιατί εκεί πέρα ακόμα και έμπειρα άτομα την πατάνε με κάποιους πολιτές, με κάποια scams. Οπότε ναι, θέλει λίγη προσοχή. Ψάξτε το λίγο. Άμα δείτε κάποιο ωραίο γκατζετάκι, μπορείτε να πάτε πολύ ωραία να δείτε στον Gearbest, στον Banggood, σε γνωστά καταστήματα και έμπιστα που δεν έχουν και θέμα με το τελωνείο, όπως έχει το Wish, ας πούμε, για να δείτε από εκεί πέρα κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, οπότε τι βλέπουμε εδώ πέρα, ένα carbon πράγμα. Δεν παίζει να είναι η τσάντα της Κέλλης αυτό. Αυτό πιο πολύ μου φαίνεται ότι είναι το Nightcore που είχα πάρει το φακουδάκι της κεφαλής που πάλι μου ζήτησε ο Μπάμπης. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα, carbon συσκευασία, λαβή. Ερχόμαστε εδώ, το ανοίγουμε και τι έχουμε εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, ρε. Ο Μπάμπης δεν βρήκε. Σοβαρά τώρα. Ωραία. Ο Μπάμπης δεν βρήκε το τροφοδοτικό το αυτόματο και πήρε τη μανιβέλα. Θυμάστε σε ένα προηγούμενο βίντεο από τον Banggood. Πήρε τη μανιβέλα, τη χειροκίνητη που είχε και έξοδο 12 βολτ. Οπότε πήγε, το σύνδεσε και άρχισε να κάνει μανιβέλα και βλέπω κάτι φώτα εδώ πέρα πίσω να φέγγουν. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα το πράγμα που νόμιζε ότι είναι μέσα κάποια fancy θήκη που μπορεί να βάλουν κάποιο nightcore φακό κεφάλι, ξέρει τι είναι. Για τα DJI goggles. Είναι μια θήκη μεταφοράς για τα DJI goggles, για να μην χρησιμοποιώ την κούτα τους. Οπότε τα DJI goggles που τα έχω εκεί πέρα, θα τα βάλω εδώ μέσα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε αν δουλεύει. Ερχόμαστε εδώ, σε αυτή την ώρα τη θήκη, τα βάζουμε από εδώ, τα κλείνουμε και κλείνουμε τα φερμουάρες. Μια χαρά. Σκληρό, είναι ανθεκτικό, είναι λαβή, έχει να το κουβάλας. Έχει και τα κρυκάκια εδώ πέρα που μπορείς να βάλεις στους σημάντες για να το βάλεις στον ώμο σου. Οπότε worth. Γενικά παιδιά είναι αυτό ότι okay, στο Spark, στο Air, τη γλιτώνεις εύκολα. Έχεις ένα μικρό τσαντάκι, τα χωράς όλα. Τηλεκοντρόλ, τηλεχειριστήρια, μάσκες, ιστορίες, κάρτες, SD, μπαταρίες, όλα.
όταν πάμε σε κατηγορία Phantom 4 Pro και γενικά Phantom, Inspire και τέτοια, ρε φίλε, εκεί θες ένα ολόκληρο προπαγκάζ μόνο για τα πράγματα που θα πετάξεις. Και άμα είναι να έχεις το Phantom 4 Pro για να πάρεις πολύ ωραίες κινηματογραφικές λήψεις, ναι, εκεί πέρα μπορεί να χρειαστείς τα DJI goggles. Οπότε, ναι, ανεβαίνει ο όγκος. Μπορεί κάποιος να γυρίσει και να μου πει, ρε Σωτήρη, τι θικάρα τεράστια είναι αυτή, ρε φίλε, εδώ μέσα χωράνε 3 Mavic, αλλά είναι άλλη κατηγορία τελείως, εντάξει. Οπότε πάμε να δούμε εδώ πέρα τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και βγάζουμε αυτό. Και το επόμενο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό. Τι είναι αυτό, το Dust Daddy. Σου θυμίζει τίποτα το Dust Daddy? Το είχα δείξει σε ένα βίντεο προηγούμενο. Ήταν μαζί με την πυρότσατα, μου φαίνεται. Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ, πάλι το ίδιο πράγμα. Για την ηλεκτρική σκούπα που έχει τις σωλήνες και πάει και ρουφάει όλες τις ισοχές και τις ρογμές και όλα. Από πού μπαίνει αυτό, από αυτή τη μεριά. Πάλι δύο κεφάλια για να το βάλεις σε ξεχωριστές σκούπες. Γαμώ, ok. Το έχω κάνει μαζί με την πυρότσαντα. Είναι, πήγαινε να δείτε το προηγούμενο βίντεο. Θα το βάλω, μου φαίνεται εδώ πάνω, άμα το θυμηθώ. Οπότε αυτό, γενικά μου το ζητήσανε. Μου το ζητήσανε πολύ, ρε φίλε. Μου το ζήτησε η πεθερά και μου λέει, τι είναι αυτό, γιατί πήρατε μόνο για εσά, εμένα δεν με σκέφτηκε. Καλά, λέω, άντε, να πάω, σου φέρω και σένα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε ένα πράγμα που αυτό το πράγμα μοιάζει με περούκα και αρχίζει και με φρικάρει λίγο. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα, να το ανοίξω. Εδώ με εξέφερε ο Μπάμπη στο τροφοδικό για να δοκιμάσουμε λίγο τις λεντοτενίες. Ωραίος μάγκας. Και τι είναι αυτό, μπλούζα γκίρμπες. Το επόμενο πράγμα που βλέπουμε είναι wowpad. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα, σκρούπα. Σκρούπαντ, οκ. Λοιπόν, τι είναι αυτό, αυτή είναι μια μαγνητική επιφάνεια, ένα μαγνητικό χαλάκι, ας το πούμε έτσι, που μπορείς να βάζεις βίδες σου όταν κάνεις κατσαβιδοδουλειές. Ξέρετε ότι έχω φέρει τα WowStick και τα WiiWa τα κατσαβιδάκια, οπότε για μαστροδουλειές είναι μια χαρά. Βέβαια το περίμενα λίγο πιο μεγάλο. Ναι, έγραφε τις διαστάσεις, ξέρω, σας έχω πει πολλές φορές να κοιτάτε τις διαστάσεις πριν να αγοράσετε κάτι. Αλλά μάλλον θα χρειαστώ 3-4 τέτοια. Οκ, okay, ότι το έχουν χωρίσει σε τεταρτημόρια είναι καλή φάση, γιατί μπορείς να βάλεις εδώ πέρα σε μια κατηγορία τις βιδούλες που είναι από το εξωτερικό καπάκι. Εδώ πέρα μπορείς να βάλεις τις βίδες που ήταν πίσω στο σασί και διάφορα τέτοια για να κάνεις μαστροδουλειές. Έχω κάτι μαγνητικό να βάλω πάνω. Έχω παπάρια, έχω. Δεν έχω κανένα βιδάκι τίποτα μαγνητικό εδώ πέρα να κουμπίσω. Οπότε το αφήνω στην άκρη και άμα βρω κάτι θα το βάλω. Οπότε μαγνητικό pad. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ μέσα. Έχουμε αυτό εδώ το πράγμα. Τι είναι αυτό, η παπαριά πάλι. Λοιπόν. Μια σακούλα, που άμα ανοίξουμε αυτή τη σακούλα, έχει αυτό το περίεργο το υλικό που είναι σαν διχτάκι. Λοιπόν, βγάζουμε στην άκρη αυτό. Οκ. Okay. Α, η τσάντα της Κέλης είναι. Οκ. Okay, εντάξει. Λοιπόν, και αυτή είναι η τσάντα της Κέλης. Σωτήρη, έχω βρει μια γαμάτη τσάντα, σε παρακαλώ, φίλε, πότε θα κάνεις παραγγελία και το. Νάλτι, από τον Κύρμπεστ. Ωραία και καλά. Τσαντούλα, παιδιά, σας έχω πει. Γενικά με ρούχα από τον Κύρμπεστ και τέτοια, καλύτερα να μένετε μακριά. Είναι hit or miss. Είναι 50-50. Να πάρεις κάτι καλό ή να πάρεις κάτι που δεν έχει καμία σχέση απολύτως με αυτό που είδες στην περιγραφή. Η ποιότητα μπορεί να είναι αρκετά καλή, γιατί έχω πάρει και εγώ κάποιες δοκιμαστικές, ή μπορεί να είναι ένα μαύρο χάλι. Οπότε ναι. Αυτή η τσαντούλα τώρα ωραία φαίνεται. Ωραία φαίνεται. Νάιλον είναι από εδώ. Από εδώ έχει κάποιες ωραίες λεπτομέρειες. Το φερμουάρ δεν μου φαίνεται. Το φερμουάρ μου φαίνεται ότι είναι τελείως κουκουρούκου. Α, όχι. Εντάξει, έκλεισε. Κάτσε να το τράβηξω λίγο. Όχι. Λοιπόν, οκ. Okay, φερμουαράκια, τσεπάκια, παρατσεπάκια. Αυτό είναι το δώρο της Κέλης. Οπότε πρέπει να βρω την άλλη μαλακιά που ήταν μέσα, ε. Οκ, okay, θα το βρω μετά. Μπράβο, Κέλη, χρόνια πολλά. Λοιπόν, και το τελευταίο πράγμα που έχουμε εδώ μέσα είναι ο καινούριος φορτιστής της Xiaomi. Και το τελευταίο πράγμα που είχε αυτή η σακούλα ήταν αυτό εδώ πέρα, το USB 60W 6 κάτι. 6 ports λογικά. Μία Type-C, μία Fast Charging και 4 απλές. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο από την πίσω μεριά. USB-C, USB-A, Quick Charge 3. Είναι, δεν είναι, θα δούμε. USB-A και 6 θύρες πάλι. Και εδώ πέρα μας δείχνει το ρεύμα και την τάση που μπορεί να δώσει κάθε έξοδος. Η USB-C, που εγώ νόμιζα ότι είναι Power Delivery, δίνει 5V 3A, 9V 2A και 12V 1,5A. Έχω εδώ πέρα στην άκρη το Cube Finger της κοπέλας μου. Θα του βάλω το καλωδιάκι το Type-C, άμα το έχει δώσει μαζί. Δεν το έχει δώσει. Για να δοκιμάσουμε να δούμε αν θα φορτίσει. Ή απλά είναι για συσκευές Type-C για να το λειτουργήσει σαν Quick Charge 3. Μετά έχουμε μια USB 1 πάλι 5V Quick Charge 3 και 4 απλές που παίρνουν 2,4A max. Και πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Ανοίγουμε τη συσκευασία. Ωραία και καλά. Και από την πάνω και από την κάτω μεριά. Τώρα αυτό το κομμάτι το κάνω ξεχωριστό βίντεο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Γιατί αυτό είναι ένα κατσετάκι τέλος πάντων που μπορεί να χαθεί μέσα στο Mega Unboxing, οπότε λογικά θα του κάνω ένα αναλυτικό δικό του review, άμα βρω τη συσκευασία που την πετάω αριστερά και δεξιά. Και αυτό εδώ πέρα το τούβλο είναι ο πολυφορτιστής της Xiaomi. Ερχόμαστε εδώ, βγάζουμε την καρτούλα, τι μας γράφει. Α, πολύ ωραίο και καλό. Μπράβο, το βάζουμε στην άκρη. Είναι 60W, οπότε αυτό θα μοιράζεται όλο. Το βυσματάκι είναι κλασικά κινέζικο, δίπινο εδώ. Και αυτό είναι το κουτάκι. Το κουτάκι δεν είναι ελαφρύ, φίλε, είναι γκουμούτσα. Είναι θηρίο, είναι στιβαρό πράγμα, αλλά πρέπει να δούμε αν έχει πιστοποιήσεις, quick charge και ιστορίες που θα τα κοιτάξουμε αργότερα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, το βάζουμε στο ρεύμα. Έχει κανένα ενδεικτικό, μας δείχνει ότι άναψε κάτι. Έχει αυτή εδώ την καπότα μπροστά, οπότε το βγάζω. Ούτε ένα λεντάκι, ούτε τίποτα. Παπαριά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να δούμε αν είναι power delivery. Ερχόμαστε εδώ, βάζουμε μια Type-C εδώ και παίρνουμε το Cube Thinker.
Που είδα τώρα ότι. Όπα. Που είδα ότι έχει κάνει ξεστοκάρισμα τον Gearbest, οπότε έχει πέσει στα 400 ευρώ που είναι εκεί πέρα συμφέρουσα. Εδώ πέρα είναι με στη βρώμα, οπότε κάτσε να το γυρίσουμε από εδώ. Type-C, το βάζω και. Και φορτίζει, φίλε. Κάτσε να το βγάλω. Βλέπει ότι έφυγε το τέτοιο τη φόρτιση. Και το ξαναβάζω που είναι, δεν βρίσκω τρύπα. Και κοίτα, βλέπει εδώ. Βάζω το καλωδιάκι. Τσακ. Οπότε καλή φάση, φίλε, και έχει power delivery. Λοιπόν, και αφού δουλεύει το power delivery, πάμε να βάλουμε άλλη μια συσκευή να δούμε πώς φορτίζει. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε το voltage tester και κάτσε να δούμε πού είναι. USB Type-C in είναι εδώ και output. Κάτσε να βάλουμε αυτό το Bluetooth στο καλωδιάκι, το καλό και καλά. Και το output θα είναι το κινητό μας. Οπότε πάμε να δούμε αν θα το φορτίσει τουλάχιστον με Quick Charge 3. Λοιπόν, και βλέπεις εδώ πέρα, μόλις το σύνδεσα, 9 volt, 2 amber, 18 watt σύνολο. Καλή φάση, φίλε. Οπότε, ωραίος, πολυφορτιστής γαμάτος. Και είναι αυτό τώρα, ότι εγώ έχω το LD9 το πολύ πριστο εδώ πέρα. Δεν μοιράζεται το ρεύμα, όπως θα το κάνει και αυτό στις USB α. Αλλά τουλάχιστον θα έχω μία quick charging υποδοχή χωρίς να έχω να φορτιστεί. Θα έχω μία Type-C για power delivery, άμα θέλω να φορτίσω το switch μου ή οτιδήποτε. Οπότε, φίλε, όχι, όχι, είναι καλή φάση. Οπότε, κάτσε να το αφήσω εδώ πέρα στην άκρη. Δουλεύει μια χαρά. Λοιπόν, ο Μπάμπης πήγε και έφερε τελικά το τροφοδοτικό το Sky Top Power για να δοκιμάσουμε τα λεντάκια να δούμε πόσο φωτεινά είναι. Κάτσε να αφήσω και εδώ πέρα το Cube Thinker. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και αυτό είναι το Sky Top Power. Βλέπεις εδώ πέρα 12 volts. Εδώ πέρα να το αφήσουμε λίγο, θα πέσει ούτως ή άλλως να βάλουμε πάνω. 12 volts, μια χαρά, δεν έχουμε συνδέσει κάτι πάνω. Οπότε τώρα πάμε να βάλουμε τα λεντάκια μας και ελπίζουμε να μην μας κάνουν στη μούρη και κάνουν κανένα τσαφ. Έλα εδώ εσύ, ερχόμαστε εδώ. Βάζουμε το κόκκινο με το κόκκινο, βάζουμε το μαύρο με το μαύρο. Τσακ. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να δώσουμε. Λοιπόν, ο ανεμιστέρας που άκουσες είναι επειδή παίρνει μπρος για να κάνει την ψήξη όταν είναι πολλά αμπέρ και τραβάει πολύ. Έχει και αυτό το όριο το καημένο, αλλά είναι γι' αυτό, για το πάγκο, για να δοκιμάσω μερικά πράγματα. Και βλέπεις εδώ πέρα, μόλις δίνουμε τα αμπέρ. Μέχρι και αυτή εδώ πέρα που φαίνεται, ρε Σωτήρη, σιγά 6 βλακίες έχει, φωτίζει, φίλε. Φωτίζει και πρόσεξε τώρα, υποτίθεται εγώ ότι έχω και φωτιστικό πάνω και δύο φωτιστικά δυνατά εδώ πέρα. Και παρόλα αυτά. Έλα, έλα, καλή φάση. Κάτσε να κλείσω λίγο τουλάχιστον τα φωτιστικά αυτά εδώ πέρα που έχω στην άκρη. Ωραία, είναι στο ίδιο πολύ μπρίζο. Ωραίο φως. Δεν είναι άσχημο, δεν είναι throw φακός τέλος πάντων που θα πάει σε ένα σημείο και θα τα καμπώσει όλα, αλλά γίνεται ωραία διάχυση. Έλα, καλή φάση. Λοιπόν, ok, οπότε αυτό ήταν το πρώτο, το μικρό το λεντάκι. Και μάλιστα το συγκεκριμένο ήταν από τα πολύ οικονομικά που είχα πάρει. Ωραία, ok, αυτό είναι το πρώτο. Είμαι πολύ περίεργος. Θα βάλω τώρα και τα μικρά αυτά εδώ πέρα που ήταν τα πλαϊνά τα φωτάκια τώρα να δούμε πώς φαίνονται. Αλλά είμαι πολύ περίεργος να βάλω το μεγάλο, φίλε. Λοιπόν, έλα εδώ και εσύ και εσύ. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε αυτά. Αν και αυτά τώρα βλέπω ότι έχουν πολύ λεπτό καλωδιάκι και δεν ξέρω τι παίζει. Πάμε να κάνουμε μια δοκιμή. Λοιπόν, πάμε να τροφοδοτήσουμε και αυτά αφού δάγκωσα λίγο εδώ πέρα στην άκρη το καλώδιο. Αυτά τώρα δεν είναι σαν φακός, το πούμε, να φέγγει με απέναντι, ξέρω εγώ, στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο να βλέπει τους πεζούς. Αυτά είναι πιο πολύ ίσα για φωτοπορία, ίσα ίσα να είναι ανοιχτά. Οπότε πάμε να τα ανοίξουμε. 12 από ό,τι και αυτά. Βλέπει, είναι σαν angel eyes, να το πούμε. Αυτά θα μπουν στο πλάι του αγροτικού, που φίλε θα γίνει καρνάβαλος, Λοιπόν, θα το βάλουμε στο πλάι του αγροτικού, αλλά και αυτά πλάκα-πλάκα έχουν εδώ πέρα μια ωραία λάμψη. Οκ, προστατευτικά για το πλάι. Να σε βλέπουν να το κάνουν προσπέραση. Ξέρω εγώ. Οκ, ότι δουλεύουνε, δουλεύουνε. Θετικό είναι και αυτό. Και αυτό ήταν επίσης ένα από τα πολύ οικονομικά γκατζετάκια για το αυτοκίνητο. Είναι αυτό τώρα, άμα δεν σε νοιάζει τόσο πολύ και η εμφάνιση, όπως δεν μας νοιάζει εμάς το αγροτικό. Δεν θα κάτσεις ρε φίλε τώρα να πας να πάρεις κάτι ακριβό, κάποια μάρκα εκεί πέρα να είναι ακριβώς του κατασκευαστή σου και να έχεις θεματάκια. Πας και παίρνεις ένα τέτοιο διάολο και κάνεις τη δουλειά σου πάρα πολύ οικονομικά. Πάμε να δούμε και αυτά. Πάλι η ίδια φάση. Φωτάκια πάλι εδώ πέρα προστατευτικά για το πλάι. Βάζουμε το μαύρο εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να δαγκώσει εδώ πέρα, κάπου έχει ψωμάκι να πιάσει. Εδώ. Λοιπόν, βάζουμε το ένα κροκοδυλάκι, όπως να είναι. Βάζουμε και το δεύτερο. Ίσα-ίσα να δούμε άμα λειτουργούν. Τώρα αυτά, παιδιά, εντάξει, φωτάκια ανδεικτικά είναι. Δεν θα έχουν την τρελή την ένταση. Να, βλέπεις εδώ πέρα. Ανάβει. Ωραία, αυτό εντωμεταξύ μπορεί να είναι και για το πορπαγκάζι, να είναι και για πίσω και την πινακίδα. Οκ, έχει τις υπεδοχές. Φαντασία, να έχεις να τα βάλεις όπου θες. Να δώσουμε λίγα μπέρ. Όχι, ας το καλύτερα μην το πάρουμε στο χέρι. Οκ, αυτό εδώ ήταν. Φωτάκι. Για το αμάξι. Οκ, μια χαρά. Ο Μπάμπης μου λέει ότι είναι για την πόρτα και ότι φέει λαρά. Οκ, τι να κάνουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να τροφοδοτήσουμε το μεγαλό. Τι λες, ρε. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Να γίνει νύχτα μέρα, να γίνει πανικός εδώ πέρα, ανάσταση. Πάμε εδώ πέρα, βάζουμε το ένα κροκοδυλάκι
Εν τω μεταξύ, πρέπει να το πάω λίγο πιο μακριά, μην γίνει κανένα τσάφι εδώ πέρα, ωραίο. Και πάμε να βάλουμε και το κόκκινο. Ερχόμαστε εδώ, το πιάνουμε λίγο. Θα γίνει μαλακία, τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Να σου πω κάτι. Γι' αυτό όμως υπάρχει Σαωμάρα, να μας δώσει άλλη μια φορά τη λύση. Θα κάνω εδώ πέρα μια μόνωση του κόλλου. Δεν είναι τίποτα τρελό, μια προσωρινή λύση, παιδιά. Ίσα-ίσα να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Και από κόλλα πώς πάει, μέτρια πράγματα. Λοιπόν, και. Απέμπτα, αμπέρ, εντάξει, πίνει εδώ πέρα κανονικά. Λοιπόν, ωραία. 3,2 αμπέρ, όσο μπορεί να δώσει αυτή τη μαλακιούλα. Και το κλείνω. Ναι. Γεια σας γειτονές. Τι κάνετε? Εγώ είμαι πάλι. Κάτι κάνει, Λοιπόν, ωραίο. Τώρα, παιδιά, μην πάτε και το βάλετε αυτό σε ένα γιοταχή για προβολάκι ή οτιδήποτε. Τώρα στο χωριό που μπορεί να μπεις μέσα στα χωράφια και να είναι τέρμα σκοτάδι και μπορεί να σκοτωθείς που δεν άπεσε για να γκρεμώ ή να πατήσει καμιά αρκούδα. Ναι, okay, να πας να το βάλεις. Ούτως ή άλλως μου φαίνεται υπάρχει και από την νομοθεσία ένα που σου λέει να μην έχει πολύ δυνατά φώτα μπροστά και καμπώνει στους άλλους ή φώτα που πάλονται και ιστορίες. Οπότε, ναι, ότι θα δουλέψει, θα δουλέψει. Ότι θα καμπώσει κόσμο, θα δουλέψει. Και. Ωραίο, ωραίο. Και το καλό είναι ότι δεν είναι από αυτές τις τεράστιες μπάρες που είναι 47 ίντσες, όπως σου έλεγα, που λέγαμε να πάρουμε, που πιάνουν ολόκληρο το καπό. Αυτό εδώ πέρα το βάζεις σε μια άκρη, το βάζεις μπροστά στη σκάρα κάπου και είσαι μια χαρά. Βάζω λίγο στην άκρη εδώ πέρα τα πράγματα που έχουμε. Αυτό και αυτό και αυτό. Και πάμε να ανοίξουμε την τελευταία μας σακούλα. Και τώρα για το τελευταίο φως, μην ξεχνάς ότι το αυτοκίνητο δίνει πολλά παραπάνω αμπέρες. Εδώ πέρα που μου έδωσε μέχρι 3,2 το τροφοδοτικάκι, okay, να δούμε αυτό. Οπότε όταν το βάλουμε πάνω στο αγροτικό θα γίνει πανικός εδώ πέρα. Λοιπόν, και πάμε να ανοίξουμε την τελευταία σακούλιτσα μας. Οπότε εδώ πέρα είναι ο φακός που περίμενα. Ωραία, βασικά που περίμενε ο Μπάμπης, αλλά τέλος πάντων. Και πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ μέσα. Ναι ρε φίλε, αυτά. Και ήρθε επιτέλους και η τρόμπα για το αυτοκίνητο. Λοιπόν, και για το καλοκαίρι, βασικά τώρα εντάξει παιδιά, ξέρετε πώς πάει. Το καλοκαίρι μπορεί να έχει φουσκωτά, μπορεί να έχει. Τι είχαμε, τα φλαμίγκο είχαμε πέρσι. Έχει ο άλλος το φλαμίγκο που θέλει να το βγάλει στην παραλία. Ωραία και καλά. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα και τα KZ10. Ωραία. Σας έχω φέρει τα Z6. Πάμε και τα καραμπίνε. Μαλάκα. Μεγάλα είναι τελικά, Λοιπόν, εδώ πέρα τρία καραμπίνερ που είχαμε πάρει. Εδώ πέρα οι χορδές, η Irin Hong Kong Late International Group Co. Ltd. Ακούστη guitar strings. Αυτή γιατί τις ήθελες? Ωραία, εντάξει. Γιουκαλίλη, κιθάρα, χαμός γίνεται εδώ. Και πάμε να ανοίξουμε και αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η τρόμπα του αυτοκίνητου. Την προηγούμενη μου την έφαγε μια φίλη. Φέρε μας, θέλουμε μια τρόμπα, έχουμε μείνει κάπου και εξαφανίστηκε. Οπότε αναγκαστικά πήγα και πήρα άλλες. Αν και έχω δείξει μπόλικες και έχω κάνει και στα special επεισόδια. Ρε φίλε, όταν είναι κάποια πράγματα για το αμάξι που τα χρειάζεσαι, όπως και έχω χρειαστεί πολλές φορές την τρόμπα, εξενερώνεις όταν κάποιος το χάσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι βλέπουμε εδώ πέρα? Nightcore, 5 χρόνια εγγύηση, HC33, Headlamp Series. Τι είναι αυτά? Φακή κεφαλής. 1800 lumens, Cree XHP35 HD LED και τροφοδοτείται με μια 1860 μπαταρία ή 2 CR123. Η 1860 φορτίζει, η CR123 είναι μια χρυσέ, μάλλον. Λοιπόν, οπότε έρχομαι εδώ πέρα, τη βλέπει λάμπα, πολύ δυνατή λάμπα. Τι λάμπα είναι αυτή για το κεφάλι? Έλα, μπάμπι, τι σου γράφει, κάτσε, περίμενε. Έχουν βάλει το αυτοκόλλητο γαμό, τον γκίρμπε του γαμό. Τέλος πάντων, ότι αντέχει σε κρούσεις με 1,5 μέτρο, από την εμπειρία μου, επειδή έχω φακούς, έχω ακριβούς φακούς και μάλιστα κατά λάθος μου ρίξε η γυναίκα έναν και το πήρα στο χέρι, έναν ακριβό το TN62 μου φαίνεται. Αυτό με την κρούση, παιδιά, καλύτερα να μην το τσεστάρετε. Εντάξει, σε αυτό που είναι κάτι ελαφρύ, ναι. Αλλά ειδικά όταν βλέπω ότι είναι και καλά για κρούση και άμα σου πέσει δεν θα πάθει τίποτα ένας φακός που κάνει 200-300 ευρώ, μην τα πολυπιστεύετε και μην το ρισκάρετε και μην πιέζετε την τύχη σας. Λοιπόν, τι σου λέει εδώ πέρα? 8750 CD, 1,5 μέτρο πτώση μέχρι και 2 μέτρα αδιάβροχο. Είναι για immersion, είναι πλήρως αδιάβροχο. Μάλλον είναι αδιάβροχο. Οπότε δίνω ένα στον Μπάμπη να το ανοίξει, να χάρει. Και πάω να ανοίξω γι' αυτό. Ο Μπάμπης γενικά ήθελε τέτοιους φακούς για τη σπηλολογία. Είχα φέρει παλιότερα κι άλλους και τον είχαν βολέψει. Οπότε πάμε να δούμε εδώ πέρα. Και αυτό εδώ είναι το φακουδάκι. Έχεις δει σε κάτι ταινίες που είναι ο αστυνομικός που το βάζει μέσα στο πέτο και φέγγει αυτό εδώ πέρα? Στο Silent Hill μου φαίνεται είχε ένα τέτοιο. Οκ, okay, είναι η ίδια φάση. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μέσα στο τσεπάκι σου εδώ πέρα να δεις, να το πατάς και να πηγαίνεις εδώ πέρα να το έχεις στο πέτο ή μπορείς να το βάλεις στο κεφάλι σου. Οπότε έρχεσαι εδώ πέρα, έχει αυτά εδώ τα rings, έρχεσαι το σφίγγεις, το βάζεις και από αυτήν εδώ τη μεριά. Βάζει την μπαταρία σου τη 18650 και με αυτά εδώ τα straps μπορείς να το βάλεις στο ριβατικό σου κράνος. Γι' αυτό το ήθελε ο Μπάμπης. Δεν είδε δηλαδή ότι ήθελε απλά ένα φακό κεφαλής που έχουμε βρει πάρα πολλές από την Κίνα, αλλά αυτούς τους χρησιμοποιούν στη σπηλολογία και είναι και γαμό και πολύ ποιοτικός.
Οπότε ναι, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για αυτό το φακό. Keep innovating, Nightcore. Τώρα, άμα το βράδυ κάνουμε αυτό το special επεισόδιο με τα φωτιστικά πάντων, για το αγροτικό και το τρακτέρ, μπορεί να βάλω και αυτούς εδώ πέρα να το δούμε λίγο καλύτερα. Τώρα, αυτά εδώ τα καραμπίνερς, επειδή γούσταρε ο Μπάμπης και ήθελε να πάρει και άλλα και μετά νιώσε που πήραμε μόνο τρία, τώρα αυτά που είχα δει ότι στο Gearvest είναι out of stock. Okay, πήραμε εμείς τα τελευταία, μάλλον μπορεί. Οπότε βλέπεις εδώ πέρα, καραμπίνερ του Μπανιάρικο. Ωραία, φίλε. Τι γράφει εδώ, 25 κουνού, 70-75 ατσάλι, 60 είναι η μάρκα. Πάμε να δούμε. Και εδώ πέρα τη βλέπουμε. Individual tested, ότι κάθε δηλαδή καραμπίνερ έχει δοκιμαστεί ξεχωριστά. Key lock, sluice gate, locking sleeve. Μας λέει κάτι για το βάρος. Πώς να το ανοίγεις, πώς να το κλείνεις. Και εδώ πέρα μας γράφει 2024 Class B και έχει τις πιστοποιήσεις 12275-1998 type. Τώρα, εσύ που είσαι ο ριβάτης, εσύ που είσαι τέτοιο, άμα σου λέει κάτι αυτό, ok. Εμένα δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Και έρχεσαι εδώ, το ξεβιδώνεις. Ωραία, επαναφορά έχει όμως. Αυτό είναι ωραίο για να κάτσεις να παίζεις. Λοιπόν, και έχεις αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, έρχεσαι μετά, το σφίγγεις από αυτήν εδώ τη μεριά, κλακ, και ασφαλίζει και δεν πάει πουθενά. Καραμπίνερς, ελαφρύ είναι, αλλά φαίνεται ότι είναι ανθεκτικό. Λοιπόν, είπαμε εδώ πέρα είναι οι χορδές για την κιθάρα. Εδώ πέρα έχουμε τα ZS10. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έχω μιλήσει με την Creative και μου είπε ότι θέλει τέλος πάντων να μου στείλει μια κάρτα PCI και μια USB να δοκιμάσω. Είχα δει το βίντεο του Gramers, είπα το OK, μια και τα παιδιά είπαν ότι είναι πολύ ποιοτικές. Οπότε να τις δούμε κι εμείς. Και ήθελα ποιοτικά ακουστικά. Σας είχα δείξει στο κανάλι τα ZS6 και τα KZSR. Πήρα τα ZS10 που έχουν 4 drivers με armature και ένα μπάσο και τέλος πάντων κάτι περίεργα που είναι πολύ ποιοτικά ακουστικά για να δούμε αν θα δούμε τη διαφορά τόσο και στα Creative τα προϊόντα, αλλά και σε κάτι φορητά MP3 player με πάρα πολύ δυνατά DAC που περιμένω τη Zuan. Οπότε, ZS10 ακουστικάρες της KZ. Εντάξει, και υπάρχει και επιλογή να πάρεις και καλύτερο καλώδιο. Δεν μπαίνει το καλώδιο το ZS6, άμα θυμάμαι. Οπότε θέλει προσοχή σε αυτό. Άμα θες να πάρεις το ποιοτικότερο καλώδιο ή το καλώδιο με το Bluetooth, δεν μπαίνει σε κάθε μοντέλο. Αλλά αυτό είναι η καινούργια αναβαθμισμένη έκδοση που είναι σαφώς ανώτερη από τα ZS6. Άμα έχεις τα προηγούμενα, τα εξάρια, μην πας να κάνεις αναβάθμιση αυτό. Δεν είναι τρελή διαφορά, αλλά εδώ πέρα υπάρχει. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα, ηχεία για το αγροτικό του Bobby. Feel the sound, powering your car hi-fi. Από ό,τι καταλάβατε, τα περισσότερα πράγματα δεν είναι δικά μου, οπότε δεν με πολύ καίνε. Οπότε πάμε να δούμε εδώ πέρα πολύ δυνατά ηχεία, καταπληκτικά. Βάταρε μέσα, έλεγε. Ω, γαμιστερά και ναι, φοβερά. Ω, είναι βαριά. Κάτσε να δούμε το πίσω τι λέει. Max 80 watt. Καλά, feel the power, the sound of power. Πέφτει το τροφοδοτικό και η κάμερα και γαμήθηκε. Και αυτά εδώ ήταν κάτι ηχεία για το αυτοκίνητο. Οκ, okay, πόπο, το αγροτικό. Εν τω μεταξύ, αν πάρει κάτι αυτοκόλλητα με φλόγε έτσι για την καφρίλα, δεν ήρθαν αυτά, ευτυχώς. Και το τελευταίο πράγμα που θα δούμε. Και το τελευταίο πράγμα που θα δούμε είναι αυτή εδώ η τρόμπα που πήρα για το αυτοκίνητό μου. Ήταν πιο τσιμημένο από τις άλλες τρόμπες, αλλά ρε φίλε είναι πολύ πιο premium. Και είναι αυτό ότι στο αμάξι χωρίς τρόμπα, φίλε, δεν πας πουθενά. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, κάτσε ρε, είναι από την ίδια εταιρεία αυτό εδώ το σφυράκι το κίτρινο που είχα φέρει, που είχε και φως και μαγνητή. Καλή φάση. Και λέει σκουπάκι αυτοκίνητο, το σκουπάκι αυτοκίνητο αυτό δούλεψε καλά τις πρώτες δύο εβδομάδες και μετά σταμάτησε τελείως να ρουφάει, δεν είναι ούτε φίλτρο ούτε τίποτα, το άνοιξα. Οπότε δεν κάνει δουλειά και αυτό τι είναι στον ανατήρα που το βάζει και καλά για οικονομία καυσίμων, μαλακίες. Δεν ξέρω, αλλά εδώ πέρα σου δείχνει και τα χαρακτηριστικά του. Λοιπόν, 26 PSI μέχρι 38 PSI, μετά εδώ πέρα σου λέει κιλά και τα kilopond που παίρνει μέσα. Οκ, okay. Λοιπόν, βλέπεις εδώ πέρα την πλήρη. Φίλε, είναι βαρύδι. Δεν είναι ελαφρύ αυτό το πράγμα. Είναι για τρακτέρ, τι στο διάλο, τι επειδή έχει το φως. Λοιπόν, βλέπεις ότι έχει μύτη για μπάλα ποδοσφαίρου, έχει άλλη μια μύτη εδώ πέρα περίεργη και άλλη μια περίεργη που φουσκώνει τα φουσκωτά στην παραλία, τα φλαμίγκο ή τους μονόκερους, ό,τι θέλετε. Μετά το σωληνάκι που περνάει ο αέρας για να φορτίσει. Φιλέ, είναι βαρύ. Είναι βαρύ και αυτό πιάνει το μισό προπαγκάζ στα περισσότερα αμάξια τουλάχιστον. Τέλος πάντων, καλά τη δουλειά του να κάνει, να πάμε να δοκιμάσουμε μια μέρα και έρχεσαι εδώ πέρα, το βιδώνεις εδώ στην άκρη, ωραία και καλά. Έχεις αυτήν εδώ πέρα την άκρη, έρχεσαι βάζεις την άλλη άκρη του αυτοκίνητου εδώ πέρα για να φουσκώσει το λάστιχο. Το μανόμετρο εδώ πέρα που φτάνει από ό,τι φαίνεται μέχρι και τα 150 PSI και... Ναι, είναι μεταλλικό το σαφτό, οπότε λογικό είναι. Και έχει ένα φωτάκι με πολλά LED. Και μιας και έχουμε το τροφοδοτικό εδώ, το έχουμε βάλει μπακάλικα πάνω στον ανατήρα. Οπότε, εδώ έχουμε το φωτάκι. Α, δυνατό φωτάκι αυτό, ρε. Ωραία. Από τη μία μεριά είναι το φωτάκι. Λοιπόν, και ξαναγυρνάμε σε αυτό που λέγαμε πριν. Ότι άμα δεις εδώ πέρα, σου λέει ότι αυτό δεν δουλεύει με τροφοδοσία DC 12V 13 Ampere. Κάτι που το αμάξι μπορεί να δώσει εύκολα, αλλά το τροφοδοτικό αυτό το μικρό πάνω στο πάγκο δεν μπορεί να δώσει το σαμπέρ. Οπότε φτάνει τα 100 PSI εδώ πέρα, ωραία. Το φακό τον άναψε το LED μια χαρά όταν το συνδέσαμε, αλλά δεν μπορούσε να λειτουργήσει η τρόμπα εδώ πέρα για να δούμε άμα κάνει τέλος πάντων την παπούρα. Οπότε να το ξέρεις αυτό. Και ο Μπάμπης βρήκε με 18650, οπότε κάτσε να δεις λίγο και τον Nightcore εδώ πέρα, τον ποιο είναι, τον HC33. Οπότε κάτσε λίγο, εδώ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα modes που έχει. Έχει.
Το μικρό, το πιο μεγάλο, το πιο μεγάλο, το πιο μεγάλο και η πέμπτη κλίμακα είναι η πιο δυνατή που άμα το βάλω τώρα στα μάτια μου θα καβωθώ όπως έγινε και πριν. Φίλε, για τόσο μικρές διαστάσεις και με μία μόνο 18650 είναι πολύ φωτεινή μαλακιά. Οπότε καταλαβαίνω γιατί το χρησιμοποιούν τόσο πολύ στη σπηλολογία και το προτιμούν σε αντίθεση, ξέρω εγώ, με κάποιο πολύ οικονομικότερο. Εν τω μεταξύ, τώρα που το κρατάω, έχει ζεσταθεί ήδη όταν το έχω στο max. Οπότε δεν είναι για μεγάλες ρηπές ή μεγάλη σκάλα εδώ πέρα. Και μετά, κλασικά, με διπλό πάτημα έχουμε εδώ πέρα το strobo light που καβώνει τους κλέφτες. Άμα το πατήσουμε άλλη μια φορά, κάνει το σως. Πιπ. Πιπ. Ωραία. Και άμα το πατήσω άλλη μια φορά, τι γίνεται. Κάνει το σως. Τώρα κάνει το σως. Ναι. Οπότε το προηγούμενο τι ήταν, απλά φαρό, σαν beacon, μάλλον. Οπότε κάνει το σως. Παιδιά, τώρα εσείς που είσαστε επαγγελματίες και σπηλαιολόγοι και ιστορίες, σίγουρα θα έχετε μια καλή χρήση για αυτό εδώ πέρα το φακουδάκι ή ακόμα και ποδηλάτες, αρκεί να μην το ξεφτιλίζετε και το βάζετε στο μάξι και καβώνετε όλο τον κόσμο. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο κατσετάκι. Οπότε κάπου εδώ ήρθε και το τέλος αυτού του mega unboxing. Έχουμε από τρόμπες αυτοκινήτου, από καραμπίνερς, από ακουστικά, από τροφοδοτικά, από ιστορίες, από χίλια δυο κατζετάκια διακοσμητικά για το σπίτι, φακούς, παραφακούς, φωτιστικά για τρακτέρ και αγροτικά. Οπότε, anyway, αυτά από μένα. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, ό,τι θέλει αναλυτικό review δικό του, όπως ας πούμε ο φορτιστής Xiaomi, για να μην χαθεί μέσα σε αυτό το βίντεο, όπως τα ακουστικά εδώ πέρα, τα ZS10, που είναι η καινούργια σειρά της KZ και θέλω να τα δοκιμάσω, θα έχουν ξεχωριστό δικό τους review. Εντάξει, θα κάνω μια σούμα. Έχω πολλά πράγματα που δεν σας έχω δείξει και τα έχω δείξει σε unboxing και έχουν χαθεί. Οπότε θα κάτσω να στρωθώ, να κάνω πολλά μικρά έτσι, έστω μικρά βασικά reviews, 3-4-5 λεπτά, να πάρετε μια ιδέα από κάθε προϊόν που σας λέω εγώ πώς δουλεύει, αλλά θέλετε να το δείτε και εσείς στην πράξη για να είμαστε κομπλέ. Anyway, αυτά από εμένα. Γεια σας.